Η Σάσα μου. Εσύ θα μου πεις. Εγκρινή. Έβαλες μαύρο για να σε κόβει. Όχι, εντάξει, καλή είμαι. Εγκρινή. Είσαι ωραία γυναίκα. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι όταν είσαι ωραία γυναίκα. Ευχαριστώ. Πώς αισθάνεσαι καταρχάς? Πάντα ένα κομπλιμέντο από μια γυναίκα έχει άλλη βαρύτητα. Αισθάνομαι τέλεια. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε, γιατί κάνεις ένα ωραίο project. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήμουν πολύ φαν αυτής της εκπομπής από πέρσι. Την παρακολουθούσα, μου φτιάχνε το κέφι. Δεν περίμενα ποτέ ότι φέτος θα είμαι κι εγώ ένα μέρος αυτής της εκπομπής. Ξέρεις, πολλοί λένε ότι έχεις κάνει deal να πας Survivor και να πάρεις το My Style. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η πρόταση έγινε μετά και με πολύ χαρά την αποδέχτηκα. Αγχώνεσαι για τα νούμερα. Έχεις ένα δυνατό project απέναντι. Δεν γίνεται να μην αγχώνεσαι. Είναι πολλοί οι συντελεστές. Ναι, είναι ένα δυνατό project. Παρ' όλα αυτά, φυσικά και με ενδιαφέρει να πάει καλά. Είσαι μια ωραία κοπέλα, ωστόσο γίνονται πολλά σχόλια για τα κιλά σου, για την εμφάνισή σου. Ναι. Εγώ θα το έλεγα και σαν bullying. Ναι. Στεναχωριέσαι? Εντάξει, είναι κάτι που είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Κάνουμε μια δουλειά και όλα περνάνε από κόσκινο. Τι φοράς, τι λες, με ποιον βγαίνεις. Είσαι ερωτευμένη. Η αλήθεια είναι ότι αρέσει πολύ στους άντρες. Ευχαριστώ. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Ειδικά αυτή την περίοδο έχω δώσει έμφαση στα επαγγελματικά μου. Υπάρχει κάτι. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα. Τι. Σε παραδέχομαι πάντως. Γιατί? Πιστεύω ότι πάντα έχεις αυτό που θες. Εγώ. Ναι. Ποιον έχω τώρα και δεν το ξέρω. Όχι, δεν ξέρω ποιον έχεις τώρα. Δεν αφήνω υπονοούμενα. Πιστεύω ότι πάντα έχεις αυτό που θες όμως. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτό που θέλω γενικότερα. Αυτόν που θέλεις. Αυτόν. Ναι. Δεν ξέρω. Προσχυλόπιτες. Δεν τα λέω σε άντρες. Είμαι παραδοσιακή. Έχεις χτυπήσει άντρα? Όχι. Να τους σκίσεις ρούχα? Μην είσαι κακό κορίτσι. Αλλά είμαι παραδοσιακή, δηλαδή μου αρέσει το φλερτ, μου αρέσει να είναι ο άντρας αυτός που. Είμαι μια άλλη εποχή. Σου έχουν κάνει πρώτα τσιγά μου? Μου έχουν κάνει. Και τι είπες? Προφανώς για να μην φοράω βέρα, είπα όχι. Έλα ρε, σε τι ηλικία? Μου είχε συμβεί όταν ήμουν πιο μικρή. Από τότε έχεις πέρασει. Έχεις πλάκα, σε πάω και έχεις πλάκα. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα, μα είμαι συντροφική, μ' αρέσει η συντροφικότητα. Δεν ξέρω, υπάρχει, είμαι συντροφική, μ' αρέσει γενικά. Είμαι σχεσάκιας. Από τη μία σχέση έμπαινα σε μια άλλη σχέση. Πιστεύεις ότι είσαι λίγο παρεξηγημένη? Ότι υπόθηκαν πάρα πολλά για σένα, τέρατα. Εντάξει, χύθηκε πολύ μελάνη, η αλήθεια είναι. Αυτό που σου έχουν χρεώσει, υποτίθεται ότι απέλυσες πολύ κόσμο. Ναι, αυτό είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι καμία δουλειά και τίποτα στη ζωή δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν εσύ ήσουν στον Α, είμαι Νεγάκι, ο Λαζόπουλος όλοι, σε γλύφανε, σε κάνανε παρέα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο? Δηλαδή, ή τότε για κάποιους λόγους ήταν κοντά σου? Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή έχω μπει σε μια οικογένεια, γιατί έτσι το αντιμετωπίζω. Με τους ανθρώπους της δουλειάς περνάς παραπάνω από τη μισή μέρα. Χαίρομαι που έχω βρει ανθρώπους που νιώθω ότι είμαι η επιλογή τους και περνάμε καλά. Άρα δεν σε παίρνει κανείς τηλέφωνο από αυτούς. Και πραγματικά και την άλλη πλευρά. Και πραγματικά στο λέω, νιώθω πάρα πολύ πλήρης συναισθηματικά. Έκανα αυτό που πίστευα, έπραξα με την καρδιά μου. Πήγα και έζησα την τρέλα μου στο Survivor. Αυτή τη στιγμή κάνω μια εκπομπή στην οποία τρελαίνομαι, πηγαίνω και τρελαίνομαι, αλήθεια στο λέω. Χαίρομαι να την κάνω εγώ αυτήν την εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνω εγώ όμως.